ότι μέχρι τα τέλη του 2022, εφόσον δεν υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας, θα είναι έτοιμο να παραδοθεί στην κοινωνία και το κοινό το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μεσαράς, δήλωσε από το Ηράκλειο που βρίσκεται Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Επιλέγοντας να βρεθεί επιτόπου στα σημεία και να κάνει αυτοψία σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, η Υπουργός Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι οι εργασίες στο μουσείο που έχουν επί χρόνια καθυστερήσει τρέχουν ήδη σε ρυθμούς, προκειμένου το συντομότερο δυνατόν να μπουν στην τελική ευθεία. Υπήρξαν καθυστερήσεις, υπήρξαν χαμένα διαστήματα. Αυτό το μουσείο θα έπρεπε να έχει τελειώσει 2 με 3 χρόνια νωρίτερα. Δεν έγινε, αλλά δεν έχει σημασία. Σήμερα πρέπει να μείνουμε στο γεγονός ότι προχωρεί πολύ καλά και μέσα στον επόμενο 1,5 χρόνο θα μπορούμε να έχουμε το μουσείο με την έκθεσή του, με τις πολύτιμες συλλογές του να εκτίθενται και να μπορεί να είναι προσιτό και προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο, καταρχήν στους ανθρώπους της Μεσαράς, όπως είπα, στους επισκέπτες Έλληνες και ξένους. Η κυρία Μενδώνη επισκέφθηκε και τον αρχαιολογικό χώρο της Φεστού, ανακοινώνοντας ότι έχουν εξασφαλιστεί οι χρηματοδοτήσεις έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης και ένα πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι όποιες εργασίες δεν ενταχθούν θα μπορούν να καλυφθούν από την επόμενη προγραμματική περίοδο. Πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα. Είναι πολλά προγράμματα τα οποία πέρασαν και η Φεστός δεν τα εκμεταλλεύτηκε. Προφανώς δεν φταίει η Φεστός. Λοιπόν, σήμερα αυτό που εγώ σας λέω είναι ότι δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα, όπως και στο σύνολο των μινωικών ανακτόρων. Την Φεστό ειδικά επιλέξαμε να την εντάξουμε σε ένα πρόγραμμα ευρύτερο που έχουμε για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στην πολιτική κληρονομιά, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επομένως, η Φεστός έχει εξασφαλισμένη αυτή τη στιγμή την χρηματοδότησή της, τουλάχιστον για ένα μεγάλο μέρος εργασιών. Η Υπουργός Πολιτισμού έφτασε χθες στην Κρήτη και πρώτος σταθμός ήταν το εργοτάξιο του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελίου, όπου ζήτησε να σφίξουν ακόμη περισσότερο τα χρονοδιαγράμματα, προκειμένου να προχωρήσουν δυναμικά οι εργασίες για την ολοκλήρωση ενός μεγάλου έργου ανάπτυξης συνολικά για την Κρήτη. Τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Χρειάζεται ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα, κυρίως για να αφομοιώσουμε τις καθυστερήσεις που προέκυψαν από την πανδημία. Αλλά τα πράγματα νομίζω ότι εκεί θα εξελιχθούν καλά, γιατί πρέπει να εξελιχθούν καλά. Ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη και θα πρέπει οι αρχαιολογικές εργασίες να τελειώσουν στην ώρα τους, ώστε να προχωρήσει από εκεί πέρα πρόσκοπτα το έργο. Η κυρία Μενδώνη βρέθηκε και στη Γόρτινα, εξηγώντας ότι και σε αυτό τον αρχαιολογικό χώρο έχουν ήδη τρέξει και θα τρέξουν και άλλες εργασίες, προκειμένου να φτάσει να έχει την εικόνα που πρέπει με σεβασμό στην ιστορία του. Θέλουμε οι μελέτες να συμπεριλάβουν ένα ευρύτερο προγραμματισμό, ώστε να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτός ο πάρα πολύ σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, όπου ήδη στο παρελθόν, τώρα βρισκόμαστε μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Τίτου, ήταν ένα σημαντικό έργο το οποίο εκτελέστηκε την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, την τρέχουσα μάλλον προγραμματική περίοδο.